Κώστας Βάρναλης. Το παραμύθι που δεν είχε τέλος. Ζούσε κάποτε πέρα στην Ανατολή ένας τεμπέλης βασιλιάς. Δεν έκανε καμιά δουλειά. Ολημερής ξαπλωμένος σε διβάνι, με πολλά μαλακά μαξιλάρια, έβαζε να του λένε παραμύθια και αυτός άκουε μαχμουλίδικα. Αμολούσε σε όλο το βασίλειο πλήθος αυλικούς να μαζεύουνε και να στέλνουνε στο παλάτι του όσους ξέρανε παραμύθια, άντρες ή γυναίκες, γέρους ή νέους, ντόπιους ή ξένους. Γιατί δεν χόρτενε να ακούει. Όταν τέλειωνε το παραμύθι, έπεφτε σε βαθιά πλήξη και δυστυχία. Γι' αυτό ήθελε πάντα το ένα παραμύθι να ακολουθάει το άλλο. Ακόμα και όταν έτρωγε και έπινε ή έπαιρνε το μπάνιο του στη χαβούζα του παλατιού, ήθελε να ακούει παραμύθια. Μονάχα αργά πολύ μετά τα μεσάνυχτα, όταν τον έπαιρνε ο ύπνος, τότε σοπούσαν εκεί οι παραμυθάδες. Και πατώντας τα νύχια τους απάνω, στα παχιά κυλίμια, φεύγανε σιγά σιγά να πάνε να ξεκουραστούν κι αυτοί οι βασανισμένοι. Όσο πιο μεγάλο και μπερδεμένο ήταν το παραμύθι, τόσο περισσότερο του άρεσε. Ήταν παραμύθια που βαστούσαν μέρες και εβδομάδες ολάκερες. Μα όσο μεγάλα και να ήτανε, ερχόταν επιτέλους η ώρα τους να τελειώσουν. Τότε ο βασιλιάς γινότανε τρομερά δυστυχής. Αρρωστούσε, που έλεγες πως θα πεθάνει. Είδε και απόειδε αυτός, η δωδεκάδα του, το συμβούλιο του και ο γιατρός του, αποφασίσανε όλοι μαζί να στείλουν τελάλιδες σε όλες τις επαρχίες και σε όλα τα χωριά του βασιλείου να διαλαλήσουνε. Όποιος ξέρει ένα παραμύθι που να μην τελειώνει ποτέ, ας παρουσιαστεί να το πει του πολυχρονεμένου βασιλιά. Και αυτός θα του δώσει ένα σακί φλουριά και την κόρη του για γυναίκα. Όσοι ακούγανε αυτά τα λόγια, αστράφτανε τα μάτια τους από τον πόθο να γίνουν πολύ πλούσιοι και να παντρευτούνε τη βασιλοπούλα. Και όλοι νομίζανε πως θα τα καταφέρνανε να διηγηθούνε παραμύθι χωρίς τέλος. Το κάτω-κάτω της γραφής, αν αποτυχαίνανε, δεν θα είχαν να χάσουν και τίποτα. Μα οι τελάλιδες προσθέτανε στο τέλος. Όποιος όμως δεν τα καταφέρει να διηγηθεί το ατέλειωτο παραμύθι, τότε ο βασιλιάς θα του κόψει το κεφάλι. Όταν ακούγανε αυτήν την ποινή, τους έπιανε τρόμος και φόβος. Τότε νιώθανε πως ο βασιλιάς δεν ζητούσε εύκολο πράγμα και λέγανε ανάμεταξύ τους. Αδύνατα πράγματα ζητάει. Ωστόσο, παρουσιαστήκανε στο βασιλιά 2-3 αποφασισμένοι ή να κερδίσουν το στοίχημα ή να χάσουν το κεφάλι τους. Ο πρώτος που δοκίμασε να πει το ατέλειωτο παραμύθι μπόρεσε να το βαστάξει 3 μήνες. Μα ύστερα η φαντασία του είχε στερέψει. Μασούσε τα λόγια του, δεν έβρισκε τίποτα να πει και έτσι έχασε το κεφάλι του. Τότε οι άλλοι δυο φοβηθήκανε και ούτε καν τολμήσανε να αρχίσουνε. Φύγανε και ευχαριστούσανε μάλιστα το Θεό που γλιτώσανε από του χάρου τα δόντια. Πέρασε πολύς, πάρα πολύς καιρός και κανένας δεν ερχόταν στο παλάτι για αυτή τη δουλειά. Όπου να σου μια μέρα και παρουσιάζεται ένας ξένος. Από που ήταν κανένας δεν ήξερε, μα η εξυπνάδα και το θάρρος του ήταν μεγάλα. «Μεγάλε βασιλιά», είπε, αφού έκανε τον απαραίτητο τεμένα. «Άκουσα πως δίνεις μεγάλη αμοιβή σε εκείνον που θα σου διηγηθεί ένα παραμύθι χωρίς τέλος. Του δίνεις ένα σακί φλουριά και τη βασιλοπούλα, είναι αλήθεια?» «Αλήθεια», απάντησε ο βασιλιάς. «Αν όμως δεν με τύχει, τότε σου παίρνω το κεφάλι». Το ξέρω κι αυτό», είπε ο ξένος, «και είμαι αποφασισμένος να σου διηγηθώ εγώ μια ιστορία που δεν τελειώνει». «Περιμένω να αρχίσεις», είπε ο βασιλιάς και ξαπλώθηκε στον καναπέ απάνω στα πολλά τα μαξιλάρια. Τότε ο ξένος στρογγυλοκάθισε στο πάτωμα απάνω στο κυλίμι μπροστά στο βασιλιά και άρχισε. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας μεγάλος βασιλιάς που μάζεψε όλο το σιτάρι της απέραντης χώρας του και το κλείδωσε σε μια αποθήκη τόσο μεγάλη που για να πας από τη μια άκρη της έως την άλλη θα έπρεπε να περπατάς από το πρωί ίσα με το βράδυ. Μια μέρα έπεσε στην πρωτεύουσα ένα μαύρο σύννεφο ακρίδες τόσο μεγάλο που σκοτίνιασε ο ήλιος και όλοι νομίσανε πως ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Γιατί γεμίσανε οι δρόμοι, τα σπίτια, ο αέρας από ακρίδες τόσο πυκνές που δεν μπορούσες να ανασάνεις. Αυτές οι αμέτρητες ακρίδες, αφού φάγανε όλα τα μέλια και τα δάση και δεν χορτάσανε, μυριστήκανε τελευταία και την αποθήκη του σιταριού.
μα η αποθήκη ήταν πολύ καλά κλεισμένη από παντού. Και όχι μονάχα δεν είχε παράθυρα ή καμινάδες, μα ούτε και καμιά σκισμάδα για να μπορέσουν να τρυπώσουν μέσα και να φάνε το σιτάρι. Κάμποσες μέρες φέρνανε βόλτα γύρω στην αποθήκη και κοιτάζανε με προσοχή όλες τις μεριές, μπας και βρεθεί πουθενά καμιά τρυπίτσα ή καμιά χαραμάδα. Μα επιτέλους μια τυχερή ακρίδα ανακάλυψε στην ανατολική μεριά της αποθήκης μια μικρούλα σκισμάδα που μόλις χωρούσε μοναχή της. Μπήκε το λοιπόν μέσα, πήρε ένα σπυρί σιτάρι και βγήκε. Άμα βγήκε αυτή, μπήκε μια δεύτερη ακρίδα. Πήρε και αυτή ένα δεύτερο σπυρί σιτάρι και βγήκε. Άμα βγήκε και αυτή, μπήκε μια τρίτη ακρίδα, πήρε ένα τρίτο σπυρί σιτάρι και βγήκε. Ύστερα μπήκε μια τέταρτη ακρίδα και πήρε ένα τέταρτο σπυρί σιτάρι, και άμα βγήκε και αυτή, μπήκε μια πέμπτη ακρίδα κλπ. Πέρασανε μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια και ο ξένος εξακολουθούσε να λέει από το πρωί ως το βράδυ το ίδιο πράγμα. Ύστερα μπήκε μια άλλη ακρίδα και πήρε ένα άλλο σπυρί σιτάρι. Άμα βγήκε αυτή, μπήκε κι άλλη ακρίδα και πήρε ένα άλλο σπυρί σιτάρι. Πέρασανε δύο χρόνια και ο ξένος έλεγε και ξανά έλεγε από το πρωί ως το βράδυ τον ίδιο χαβά. Ο βασιλιάς στεναχωριότανε πολύ, ώσπου μια μέρα τον ερώτησε θυμωμένος. «Δε μου λες, πόσο καιρό αυτές οι ακρίδες θα μπαίνουν και θα βγαίνουν?» «Μα, βασιλιά μου πολυχρονεμένε, ως τώρα οι ακρίδες αδειάσανε μονάχα μια πιθαμή σιτάρι από την αποθήκη και μένουν ακόμα 300 πιθαμές και μιλιούνια ακρίδες. Ίσως μετά 600 χρόνια να κατορθώσουν να μπουν στην αποθήκη όλες οι ακρίδες μια-μια και να αδειάσουν το σιτάρι και πάλι βλέπουμε». Τότε πια ο βασιλιάς δεν βάσταξε. Γούρλωσε τα μάτια του, τεινάχτηκε από τον τιβάνι και ξεφώνησε με όλη του τη δύναμη. «Καταραμένε άνθρωπε, θα με τρελάνεις! Άισε το καλό, έχασα το στοίχημα. Πάρε το σακί, τις λίρες και την κόρη μου και άφησε με ήσυχο». Έτσι ο έξυπνος αυτός ξενοτοπίτης πήρε τα χρήματα, πήρε τη βασιλοπούλα και έγινε και διάδοχος του θρόνου. Ο βασιλιάς είχε γεράσει πολύ και ευχαριστιόταν τώρα να ακούει παραμύθια και ιστορίες που είχαν τέλος. Και κάθε τόσο συνήθιζε να λέει: «Είμαι ευχαριστημένος που έμαθα πως μονάχα οι ιστορίες που τελειώνουν είναι όμορφες και έχουν ενδιαφέρον». Άμα πέθανε, έγινε βασιλιάς ο έξυπνος γαμπρός του. Και το κράτος ευτύχησε, μα οι ιστορικοί δεν συμφωνήσανε ακόμα από ποιον τόπο ήταν αυτός ο ξένος. Κώστας Βάρναλης, το παραμύθι που δεν είχε τέλος.